Μέχρι στιγμής φτάσαμε στα τέλη Σεπτέμβρη, αυτό που είπατε και εσείς, περίπου 20 μέρες λειτουργίας των σχολείων, και δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για να καλυφθεί αυτή η δράση για την σχολικά γεύματα στα σχολεία. Θεωρούμε ότι αφού επιστρέψαμε, όπως λέει το Υπουργείο, στην κανονικότητα, αφού όλα λειτουργούν κανονικά, τα σχολεία χωρίς μέτρα, χωρίς τίποτα, θα έπρεπε άμεσα να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τα σχολικά γεύματα. Τι σας λένε. Ακούμε... Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ρωτήσει γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Σήμερα μάθαμε ότι απάντησε η κυρία Μιχαηλίδου, η υφυπουργός, ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται στα μέσα Οκτώβρη, και μάλιστα είπε ότι άλλες χρονιές ξεκινούσε Απρίλιο, τώρα θα ξεκινήσει και Οκτώβριο. Καταρχήν, τις προηγούμενες χρονιές είχαμε τη μη λειτουργία των σχολικών γευμάτων. Δηλαδή, με το άνοιξε κλείσει των σχολείων δεν λειτουργούσαν. Τα σχολεία, άλλωστε. Ακριβώς. Ναι. Εμείς λέμε ότι η φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά. Έτσι κι αλλιώς. Λόγω και των αυξήσεων, λόγω και των πολλών απαιτήσεων και αιτήσεων που έκαναν πολλοί διευθυντές των σχολείων για να μπουν στα σχολικά γεύματα. Ναι. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα σχολικά γεύματα δεν δίνονται σε όλα τα σχολεία. Εσείς, υπάρχει άλλο πρόβλημα, γιατί γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, νομίζω, που μπαίνουν κάποιες εταιρείες και ετοιμάζουν αυτά τα γεύματα. Υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα και δεν είναι η προμήθεια σε αυτή τη φάση έτοιμη προκειμένου να γίνει διανομή? Υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα? Κοιτάξτε, τα εμπόδια που μπαίνουν για την λειτουργία των σχολικών γευμάτων ήταν πολλά. Ήταν αυτό που αναφέρατε πριν. Διάφορες ενστάσεις που έκαναν οι ανάδοχοι για να σταματήσει το μοίρασμα. Ήταν το γεγονός ότι δεν είχε προχωρήσει το Υπουργείο για να φτάσουν τα σχολικά γεύματα στα σχολεία. Μέχρι στιγμής, ναι, επίσημα δεν έχει απαντήσει κανείς. Ακόμα και οι διευθυντές των σχολείων, που είναι υπεύθυνοι για το μοίρασμα των σχολικών γευμάτων εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, δεν έχουν καμία ενημέρωση. Λοιπόν, και δικό μας αίτημα, ναι, μία κουβέντα ακόμα, είναι αυτό να φτάσει σε όλα τα σχολεία. Γιατί αυτή τη στιγμή στη δικιά μας περιοχή δίνεται σε σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ναι, όχι στο κέντρο σε όλα τα σχολεία και κυρίως όχι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και όχι σε όλους τους νομούς.